Και μερικά ακόμη, πώς το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρει καλά και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλη τη χρονιά παλεύεις για ένα στόχο. Δείξαμε, νομίζω, πολύ καλό χαρακτήρα σήμερα. Η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε λίγο στο τέλος που ήμασταν λίγο νευρικοί και βάλαμε λίγο τη μαρκά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και κερδίσαμε. Πώς είναι η αίσθηση από εκεί που είναι να ξεκινάει αυτή η ομάδα τα play-off με αντίπαλο του Μπαρτσελόνα, που είναι τελειωμένο και ξαφνικά 1,5 μήνα μετά να είναι πιο ψηλά από και από άλλη φορά. Εντάξει, σίγουρα όταν παίξαμε στα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα ήμασταν το outsider, η φαβορή ήταν η Μπαρτσελόνα και για το τρόπαιο και για την αναμέτρηση τη δικιά μας. Νομίζω ότι η ομάδα μας όμως δουλεύει πάρα πολύ στο γήπεδο. Καταφέραμε, δουλέψαμε. Είχαμε πολύ καλά παιχνίδια στη σειρά με την Μπαρτσελόνα, φτάσαμε στο Final Four, κάναμε και εδώ δύο καλά παιχνίδια και θα φέραμε πήραμε τον τίτλο. Η δουλειά είναι αυτό που μετράει. Εσύ είπατε δεν μιλάς για τον εαυτό σου, προσωπικού, το ξέρουμε αυτό. Αλλά τώρα εγώ τα πήρε όλα, δεν άκουσε τίποτα. Έχει πάρει όλα τα βραβεία, πήρε και το κύπελλο. Εντάξει, έχω ξαναπεί. Σίγουρα αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή ό,τι μου δίνεται για προσωπικό βραβείο. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν οφείλεται στον εαυτό μου. Παίζουμε ένα άθλημα, κάνουμε ένα άθλημα το οποίο είναι ομαδικό. Είναι άλλοι 10-11 οι οποίοι έχουμε να κάνουμε μια δουλειά στο γήπεδο και ένας βοηθάει τον άλλον. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίχτες μου, στους προπονητές μου. Και αυτό που μετράει το πιο ωραίο βραβείο είναι αυτό που πήραμε, τον τίτλο. Και αυτό είναι το που μένει και θυμάσαι. Να είστε καλά. Αντώνη. Αντώνη, στο μέτρημα τα βγάλες 3, έτσι. Ναι, 3. Μέχρι πώς θα δεις να φτάσεις. Όσο πάει, μέχρι ξέρω εγώ, άμα καταφέρουμε και μας δοθεί ευκαιρία πάλι, ελπίζω να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και εντάξει, άμα προσπαθήσουμε και αξίζουμε να μας ξαναδοθεί ευκαιρία. Δεν βαριέσαι ποτέ να μαζεύεις κύπελλα, σαν να φύγεις υψηλό επίπεδο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή και κουραστείς, τότε είναι και η στιγμή για να παρατήσεις το μπάσκετ και να πιάσεις να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό είναι ένας από τους πρωταρχικούς λόγους να παίζεις αυτό το άθλημα. Εσύ άρχισες, πήρες ένα το 2000, πήρες ένα το 2009, παίρνεις και το τρίτο τώρα. Από αυτά τα τρία, ποιο ήταν το πιο δύσκολο, ποιο ανασύρισε από τη μνήμη σου πιο δύσκολο. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τώρα να κάνω συγκρίσεις και τα τρία ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί όταν παίζεις ένα τελικό Ευρωλίγκας έχεις απέναντί σου μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και οπότε θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Και από εδώ και πέρα σας περισσεύεται κάτι ακόμα που δεν έχετε πάρει φέτος, έτσι. Έχετε ακόμη δύο τίτλους ανοιχτούς για να κάνετε το τρέμπλε. Ναι, είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε αυτή τη στιγμή και πήραμε την Ευρωλίγκα. Αλλά έχουμε και δύο ακόμα τίτλους στην Ελλάδα για τους οποίους βρισκόμαστε μέσα και θέλουμε να προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε και αυτούς. Ευχαριστώ. Εδώ, δεξιά. Κώστα, από το Μαρούσι. Μέσα σε ένα χρόνο σε ευλόγησε ο Θεός και είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Πώς είναι η αίσθηση από εκεί που κάνεις τα πρώτα βήματα στην Ευρωλίγκα ξαφνικά μετά να είσαι στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου? Δεν υπάρχει πιο ωραία στιγμή νομίζω στην καριέρα ενός αθλητή, ειδικά για μένα που ήρθα από το Μαρούσι όπως είπες εσύ να παίξω την πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Φέτος ήρθα σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί.
ξορκίσαμε Θεός και δαίμονες για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Final Four και καταφέραμε να πάρουμε την κούπα. Από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει άλλους δύο στόχους ανοιχτούς μπροστά. Πιστεύεις ότι καμιά φορά η ομάδα που συντονίζεται, ξέρεις, κερδίζοντας το πιο μεγάλο στόχο πρώτον, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την αυτοσυγκέντρωση να προχωρήσει και να πορευτεί με τον ίδιο τρόπο? Είσαι πια μέσα στην ομάδα και ξέρεις αυτά τα κόλπα που λέμε των αποδυτηρίων. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να διασκεδάσουμε αυτό το μεγάλο τρόπο που κατακτήσαμε μια-δυο μέρες και όπως είπες και εσύ έχουμε άλλους ακόμα δύο τίτλους. Είμαστε πεινασμένοι και θέλουμε να πάρουμε αν μπορούμε και τα άλλα δύο τρόπαια. Νομίζω ότι έχουμε τους κατάλληλους προπονητές και ανθρώπους στην ομάδα και υπάρχει εμπειρία να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Ευχαριστώ.